από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα στο Πλαστιακό και Gunners για το Top 16 της Evolution League. Έχουν ξεκινήσει για τα play-off, αλλά ξεκινούν και οι Gunners με μια θεαματική φάση. Το παιχνίδι, συνεργασία άψογη ανάμεσα σε Πάνια και Καραμπέτσο. Τελευταίος άνοιξε το σκορ νωρίς για το 0-2. Όπως έλεγα, ξεκινούν. Έχουν ξεκινήσει βασικά και τα play-offs της Evolution League. Και απόψε έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Ο Πλαστιακός από τη μία πήρε την δεύτερη θέση στον δεύτερο όμιλο με 16 νίκες και 6 ήττες, ενώ από την άλλη οι Gunners βγήκαν τρίτη στον τρίτο όμιλο της Evolution με 15 νίκες και 7 ήττες συνολικά. Απόψε αντιμέτωπες το πρώτο μεταξύ της παιχνίδι. Η πρόκριση θα κρυθεί σε διαφορά, θα προκύψει έπειτα και από το δεύτερο παιχνίδι. Συνακρίθεσαι τώρα οι Gunners. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Γιόνις παίρνει την μπάλα από την σκοτωμένη επίθεση του Καραβέτσου. Αν θα βρει και αυτός το πρώτο του καλάθι για το 0-4. Παντελάκης στο έδαφος ο Λεβέντης, μπάλα έχει καταλήξει εκτός. Καλή είναι για τους Gunners. Τον Καραμπέτσο να κατεβάζει τη ροπόλη με υψηλά πάνω του. Πιέζει στο κατέβασμα. Στα χέρι με χέρι στον Πάνια. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Έκλεισαν δύο πάνω του. Λεβέντης από το πλάι αστοχή, μάζεψε ο Τροχαλιάς. Θα γυρίσει, κράτησε παρά την πίεση. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπάρχει το αντικανονικό. Μάζεψε ο Κογιόνης. Πανιάς, φύσε στον Λεβέντη, εκτέλεσε για τρεις. Βρήκε σίδερο ο Κογιόνης, ανανεώνει. Και πάλι Λεβέντης. Τροχαλιά έχει 5 δευτερόλεπτα. Θα κάνει λάθος πάσα αυτό ο Μανολάκης. Είναι ο παίκτης που έκλεψε, στάθηκε και πήρε ένα γρήγορο τρίποντο. Δεν θα έρθει το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι παραμένουν στο 0 μετά το πέρας των πρώτων 2 λεπτών. Πάνιας στα αριστερά. Ψάχνει επιλογές, αυτοί στον Λεβέντη. Ο Γιονής ακόμα πιο πίσω. Πιέζοντα τον Τυροπόλιο, ο Καραμπέτσος πήρε μια δύσκολη προσπάθεια. Το rebound στα χέρια κανενός, αλλά ο Γιονής έχει πέσει πάνω στον Τυροπόλιο και έκανε το φάουλ. Και είναι το πρώτο και για τους και για τους Gunners. Παντελάκης από την κορυφή. Βρίσκει σίδερο. Ο Γιόνις μαζεύει σε δεύτερο χρόνο το rebound. Φαίνει στον Πάνια. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σπάσουν το ρόδι μπλε. Εκεί πάσα από τον Πάνια, ο οποίος ζητάει συγγνώμη από τον συμπαίκτη του για αυτή την κακή επιλογή. Παντελάκης. Καλή άμυνα έχει κάτω τον Λεβέντη. Δεύτερη προσπάθεια του να κλέψει, έκανε το φάουλ. Στον για τον Παντελάκη ο Τυροπούλης κόβεται αυτός από τον Λεβέντη και μαζεύει ο Κογιόνης. Καραμπέτσος. Λεβέντης με τον Τροχαλιά. Ο Κογιόνης από το ύψος της βολής αστοχή για να μαζέψει ο Θεόδωρο Μανολάκης. Εξαιρετική πάσα του για τον Παντελάκη. Έχει δύο πάνω του, θα τους νικήσει για το 2-4. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι του Πλαστιακού. Πάει το ρόδι ο Παντελάκης. 3,5 λεπτά μετά το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Άνιας. Λεβέντη.
assist για 2. Δεν είναι καλό το shoot. Ο Γιόνις είναι εκεί για να μαζέψει το θετικό rebound. Θα πάρει και αυτή μια προσπάθεια. Τροχαλιάς παλεύει και καθαρίζει τελικά. Ζητάει ο Παντελάκης να κατεβάσει. Τώρα θα πάει πάλι σε αυτόν. Ματάει γκάζι, πάει με φόρα προς τα μέσα. Διεκδικεί ο ίδιος με τον Κογιόνι στο έδαφος, οι δύο παίκτες, κλείνει και ο Πάνιας. Βρήκε την πάσα τελικά ο Παντελάκης πεσμένος. Θόδωρο Μανολάκης τώρα με 9 δευτερόλεπτα. Στα 5 το ρολόι, πάει από τα αριστερά, 3 δευτερόλεπτα, δεν είναι και τόσο καλή η πάσα, δυσκόλεψε αρκετά τον Αβαγιάν. Πάνιας, 3-1-2-2. Καραμπέτσος υψώνει. Εκεί είναι ο Πατσίκας. Πάνιας για 3, στα στοχή, Κογιόνι σε καλύτερη θέση. Κόντρα στον Αβαγιάν, θα σηκωθεί. Καλή άμυνα του ψηλού, τον Μπλε. Και υπάρχει φάουλ από τον Τροχαλιά. Σωτηρίου, περνάει στο μάτι στην θέση του Θεοδωρου Μανολάκη. Κογιόνις. Καραμπέτσος για 2. Καραμπέτσος ο Παντελάκης. Κυροπόλης. Θα πάρει τα βήματα, θα πετύχει και το καλάθι. Θα έρθει η σοφάριση για το 4-4. Ενδέσκαν εκεί Καραμπέτσος και Πατσίκας. Αδράνησε εκεί ο Καραμπέτσος. Ο Σωτηρίου με συγχωρείτε όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Θα στοχίσει στο lay-up. Κογιόνις θα στοχίσει και αυτό στην άλλη πλευρά. Κυροπούλης. Πάει προς τα μέσα, θα τελειώσει ο ίδιος την φάση. Μαζεύει. Η κυρία ακόμα μια προσπάθεια. Όμως δεν είχε ούτε αυτή κάποια καλή κατάληξη. Μάνιας στο 4-4 το σκορ. Επομένως στα χαμήλα είναι η αλήθεια όσον αφορά την παραγωγικότητα οι δύο ομάδες. Η ένταση ωστόσο είναι υψηλή στο παρκέ. Άνιας τώρα εκτέλει για 3. Για το 4-7. Αυτό είναι και το πρώτο τρίποδο που βλέπουμε σήμερα. Θα έρθει για τους Gunners, οι οποίοι παίρνουν και πάλι το προβάδισμα. Παντελάκης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Πάνιας. Αργά αργά θα περάσει τον Σωτηρίου. Πέφτει πάνω τώρα ο παίκτης τον Μπλε. Ο Γιόνις. Πήρε ο Λεβέντης. Το σκέφτει για λίγο, εκτέλεσε. Το χασε όμως και η μπάλα κατέληξε στον Τυροπόλη. Πάσε στην αδύνατη πλευρά. Σωτηρίου χωρίς δεύτερη σκέψη θα εκτελέσει. Ο rebound στα χέρια του Πάνια. Ψάχνουν τον τρίποντο. Υπάρχει στην πλαστιακού, δεν το έχουμε πριν μέχρι στιγμής. Αβαγιάν θα κάνει το φάουλ, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας ο Πατσίκας. Το είδε το φάουλ, πού ήταν το φάουλ. Στη γραμμή ο Πατσίκας τώρα για τις δύο βολές του. Και το 4-8. Κάνει την δεύτερη. Το rebound στα χέρια του Τροχαλιά. Αυτός είναι το κέντρο. Λέγει τον Παντελάκη, ο οποίος είναι στην περιφέρεια και ολομόναχος. Τώρα θα έρθει το τρίποντο για τον Πλαστιακό. Για χειρός Παντελά και 7-8 το σκορ. Πλησιάζουν στον πόντο οι γηπεδούχοι. Κογιόνις με τον Αβαγιάν μπροστά του. Βγαίνει και ο Παντελάκης, καθαρή άμυνα. Κυροπόλης, να τρέξουν τώρα οι μπλε. Γυρίζει, αφήνει στο πλάι. Παντελάκης ζητάει, θα πάει μπαλά στα χέρια του. Ζητάει κόψιμο από τον Τροχαλιά. Αυτός επιλέγει να μείνει στην περιφέρεια για να πάρει ένα τρίποντο. Παντελάκης στο επιθετικό rebound, νέα ευκαιρία. Αστοχή αρχικά, παλεύει εκεί κόντρα σε 4 παίκτες. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Ξετάζει τις επιλογές του. Θα πάρει ακόμα ένα σουτ. Μπαλά στο σίδερο και καθαρίζει ο Καραμπέτσος. 2 και 10 ακόμα στην πρώτη περίοδο.
το σκορ σε 7-8 υπενθυμίζω. Λομόναχος από το πλάι. Πατσίκας στο χ. Τροχαλιάς που βαλέει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Απλώνει το χέρι του Καραμπέτσος, τον σταματάει με φάουλ. Αλλαγή για τους Gunners. Στο μάτσο Ακουμιανάκης. Θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Εκτός περνάει ο Λεβέντης. Έχουμε βολές τελικά για τον Τροχαλιά, καθώς είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του. Στοχή στην πρώτη και φέρνει το σκορ στην ισοπαλία, 8-8. Με ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά οι μπλε και θα το κάνουν με την δεύτερη εύστοχη βολή του Τροχαλιά για το 9-8. Με τον Καραμπέτσο, ο Γιόννης πήρε το σούτ, δεν το βάλε όμως. Ακουμιανάκης και Λεβέντης έδειξαν ένα στον άλλον. Τελικά η κατοχή παραμένει στους Gunners. Έχουν 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Γιόννης παίζει γρήγορα με τον Ακουμιανάκη ξανά. Αυτός έχασε την ισορροπία του, βρήκε την πάσα όμως για τον Πατσίκα. Εκτελεί αυτός για 3. 9-11. Φιλοξενούμενους, ένα ο Πάνιας και ένα ο Πατσίκας έχουμε στιγμής. Αντελάκης πάρει και αυτή την εκτέλεση, βρίσκει σίδερο. Καραμπέτσος αφήνει στον Πάνια. Πάει κοντά ο Πατσίκας. Ο Γιόννης γυρίζει, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα, σαν διάτυπος. Ο Αντελάκης τώρα θέλει να βγάλει στην επίθεση τον Πλαστιακό. Πόλης, πάει κοντά, δύσκολη προσπάθεια με το ένα χέρι, θα βρει στόχο για το 11-11. Γιαννάκης, τελευταία 36 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Έκλεισαν δύο μπροστά του, εξαιρετική αντίδραση από την άμυνα των ψηλών του Πλαστιακού. Παλιά στην άλλη πλευρά, γλιστράει, κάνει βήματα. Τώρα θα σκουπιστεί και το παρκέ. Στο σημείο εκεί που πήγε να γλιστρήσει ο Τροχαλιάς. Γίνεται μια προσπάθεια εκεί από τον Καραμπέτσο. 24,2 τώρα στο ρολόι. Δευτερόλεπτα τώρα το χρονόμετρο. Χαμηλή πάσα του Πάνια. Δεν μπορούσε να πάρει ο Πατσίκας. Τυροπόλης. Τελειώνει ο χρόνος. Θα φτάσει μέχρι το lay-up για να δώσει το προβάδισμα στον Πλαστιακό, ο οποίος θα ολοκληρώσει μπροστά την πρώτη περίοδο με 13-11. Και η δεύτερη περίοδος εδώ στο Χριστού του Αγίου Νικολάου. Πλαστιακός Gunners 13-11. Με τον Τυροπόλη τώρα να συνεχίζει όπως έκλεισε την πρώτη περίοδο. Θα βρει το τρίποδο τώρα για το 16-11. Μια γρήγορη επίθεση από τον Ακουμιανάκη, δεν θα φέρει κάτι καλό. Έχει φύγει μπροστά ο Σωτηρίου. Είναι μόνος του, κανείς γύρω του. Θα τελειώσει γρήγορα την φάση. 8-11, χτύψαν εδώ στο ανοιχτό γήπεδο οι παίκτες των γηπεδούχων, οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα στο σύν-7. Ο Γιόννης είναι το σκρίνι στον Πάνια. Θα εκτελέσει αυτό, σε κανένα κοντό σου. Μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των Gunners. Νέο τρίποντο. Στόχησε ο Πάνιας. Μπάλα στα χέρια του Τυροπόλη.
και αυτό μέσα. 21-11, ξεκινούν δυναμικά την δεύτερη περίοδο. Η μπλε με τον Τυροπόλη να ζεσταίνεται και τον Σωτηρίο επίσης να είναι άξιο συμπαραστάτης. 21-11 στο σύν 10 και time out. Καλούν οι Gunners. Συνέχεια στην δράση μετά το time out. Gunners οι οποίοι βλέπουν πλέον τον Πλασιακό να έχει ξεφύγει στους 10 πόντους. 21-11 το σκορ. Τυροπόλης εδώ κάνε το φάουλ που είναι και το πρώτο ομαδικό για τον Βλασιακό στη δεύτερη περίοδο. Νιαννάκης βιαστική άμυνα από τον Τυροπόλη. Ο Γιόνης πήρε εκτέλεση από κοντά. Μαζέψαν οι μπλε. Μια μακρινή πασάγια με στόχο τον Τροχαλιά. Τον βρήκε ο Τυροπόλης. Σωτηρίου τώρα. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Γεροντάκης επίσης έχει περάσει το παρκέ για τους γηπεδούχους. Πήρε το πρώτο του σουτ. Δεν το έβαλε. Μιαράκης κατεβάζει για τους Gunners. Πολύ καλή άμυνα του Παντελάκη. Προλάβει τον Κογιόνι. Και πέταξε εκτός την μπάλα. Ένα σουτ από το πλάι. Ο Κογιόνις θα τον βάλει. Για το 21-13. Θέλουν περισσότερα πράγματα από αυτόν οι Gunners σήμερα. Μας τόσο η δουλειά απέναντι στον Παντελάκη, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι τόσο εύκολη. Αλλά ξέρουμε επίσης και την ποιότητα που έχει ο Κογιόνης σαν παίχτης. Τυροπόλης για 3 και αυτό μέσα. 24-13. Φτιάχνει σέρι ο Τυροπόλης σιγά σιγά. Έχει βρει το χέρι του. Και φαίνει και πάλι την διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Κάκι καγόντα λίγο από τον Καραμπέτσο. Πατελάκης προς τα μέσα όλο το δρόμο. Θα τελειώσει τη φάση μόνος του για το 26-13. Ο Γιόνης θα πάρει θα εκτελέσει κατευθείαν. Και αυτή η άμυνα από τους γηπεδούχους. Ο Χαλιάς βάζει τα χέρια του στην μπάλα. Ο Ακουμιανάκης. Ο ίδιος μεταφέρει τον πορτοκαλί στην άλλη πλευρά. Στο για 3 πόντους από τον Κωστακιώτη. Μπάλα πίσω από το ταμπλό μαζί το Κογιόνης. Νωρίτερα το βάλει από εκεί. Θα το βάλει και τώρα. Για το 26-15. Κυροπόλης. Κορυφή ο Τροχαλιάς. Βρίσκει και πάλι έξω τον Τυροπόλη. 3 δευτερόλεπτα αυτό. Θα επιχειρήσει να πλησιάσει. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Έχει βρει τα απλό η μπάλα, αλλά έχει πατήσει εκτός. Έχουμε αλλαγή για τους μπλε τώρα. Πέρασε το μάτς ο Θεόδωρο Μανολάκης. Καραμπέτσος. Μιαννάκης. Κάτσε χέρι με χέρι στον Κωστακιώτη. Ρίποδο του Ακουμιαννάκη. Θετικό rebound τον Τζούρο. Ο Γιόνης ακολούθησε τη φάση. Follow και καλάθι από τον ίδιο. Για το 26-17. Ακόμα μια φορά που δίνει την λύση επιθετικά ο Κογιόνης για τους Gunners. Τυροπόλης τώρα υποπίεση το τρίποντο. Είναι άστοχος ο Καραμπέτσος. Ο Κογιόνης βάζει στην πλάτη τον Παντελάκη. Ένα ποστάρι. Προσποιείται Καραμπέτσος. Πάει προς τα μέσα, δεν θα τελειώσει καλά. Νέο Σωτηρίου ανάμεσα από δύο. Παίζει με τον Θεόδωρο Μανολάκη, δεν θα βγει συνεργασία. Μιαννάκης. Γυρίζει μπροστά τον Γεροντάκη, δεν θα μπορέσει να τον νικήσει. Καθάρισε τη φάση εκεί ψηλά. Ο Παντελάκης, τελευταίο πεντάλεπτο στην δεύτερη περίοδο.
Το σκορ στο 26-17. Σωτηρίου θα το πάρει το σουτ. Καραπέτσος. Καστήπασε για τον Κογιόνι. Κύλησε η μπάλα, κατέληξε εκτός. Πόντε μπάλα Παγκαλάκης, έχουμε double όμως. Η μπάλα. Για ποιος είναι. Για τους Gunners, αν καταλαβαίνω καλά, ναι. Έχω μια ανάγκη στην αυτούς που θα πάει να επαναφέρει. Στο μάτσο εντωμεταξύ επέστρεψε ο Πανιάς. Αμέσως από τρεις βρήκε τρόπο να εκτελέσει εύστοχα ο Ακουμιανάκης. Με το 26-19, παρόλο που είχε γύρω του μόνο μπλεφανέλες, βρήκε στόχο και έριξε τη διαφορά στους 7. Πυροπόλης. Ρίξε σε λάθος χρόνο ο Ακουμιανάκης. Παντελάκης στη δεύτερη ευκαιρία θα την χάσει και αυτή. Βρέθηκε στο παρκέ, βγήκε η άμυνα. Πανιάς. Επιλογές, έχει σταματήσει την τρίπλα, αφήνει τον Κογιόνι. Θα πάρει το τρίποντο αυτός και θα τον βάλει κιόλας. Δεν πήγε κανείς πάνω του. Έχει ικανότητα και στο μακρινό σουτ και το αποδεικνύει τώρα. 26-22. Τυροπόλης των Σωτηρίου. Έχει έρθει απάντηση από την πλευρά του Πλαστιακού. Το 26-13 έχουν κάνει ένα σερί 9-0. Οι φιλοξενούμενοι με συγχωρείτε θα μεγαλώσει τώρα κι άλλο με τον Κογιόνι. 26-24 επιστρέφουν οι Gunners. Σε απόσταση 2 ποντών πλέον το σκορ. 0-11 το σερί τους. Από την άλλη έχουν συγγύσει στα τελευταία λεπτά επιθετικά οι μπλε. Σωτήριου τώρα θέλει να σπάσει το σερί. Δεν θα τα καταφέρει, ψάχνει το τρίποντο. Δεν το βρίσκει. Και έχουν ευκαιρία τώρα είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά οι Gunners. Πανιάς πέρασε και άφησε τον Κογιόνι από κοντά. Αυτός θα κάνει ένα άθαλο τελείωμα. Παρόλο που βρέθηκε στην πλεονέκτη θέση, έκλεψε όμως στη συνέχεια και θα τον βάλει τώρα. 26-26. Ο Κογιόνις παίρνει από το χέρι τους Gunners και φέρνει το σκορ στην ισοβαλία. Τελευταία 2:35 για το ημίχρονο. Σωτηρίου στο ανάποδο λέει, απούτα αυτό, απίστευτο. Πανιάς. Νάκης, το οργανώνει. Παίρνει το σκρίν ψηλά, μένει πάνω το μούσο Τυροπόλης. Πάει ο Γεροντάκης για βοήθεια στην άμυνα. Δίποντο του Ακουμιανάκη, άστοχο, μαζί ο Τυροπόλης. Έχει φύγει προς το Σωτηρίου, τον έχει δει. Θα του περάσει την ασίστε τώρα, θα το χάσει, δεν γίνεται. 28-26. Υπενθυμίζω, από το 26-13 είχαν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι, το κάνουν τώρα, για να περάσουν και πάλι μπροστά. Πανιάς. Προσπίση θα κερδίσει το φάουλο από τον Θεοδωρο Μανολάκη και θα οδηγηθεί στην γραμμή για δύο βολές. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό. Κάνε ένα φαουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Gunners. Έχει πρώτη βολή από τον Πάνια. Θεοδωρο Μανολάκης περνάει, χρησιμοποιεί την ταχύτητα του εδώ, αλλάζει το τελείωμα. Πανιάς, ζητήσω από μια λέξη μπροστά, δεν ρίσκαρε μια μακρινή πάσα. Κογιόνις από την κορυφή, θα τον βάλει και αυτό, είναι για τρεις το σουτ.
28-30. Ο Γιόνης από την ώρα που πήρε μπρος κάνει πάρα πολύ καλό ματς για τους Gunners. Τώρα θα τους δώσει το προβάδισμα Γεροντάκης. Μυρίζει, αφήνει στον Τροχαλιά. Έχει πάνω του ο Πάνιας. Και τώρα αυτό είναι το πρώτο ματικό για τους Gunners. Τυροπολή στον πάγκο. Σωτηρίου επιστρέφει στην θέση του. Λάκη στην περιφέρεια με τον Πάνια μπροστά του. Δίνει το σκρίνο ο Γεροντάκης. Είναι κάποια βηματάκια πίσω, ένα μακρινό τρίποδο του Δωρομανολάκη, φάνηκε να το πιστεύει. 44 δευτερόλεπτα ακόμα για την ανάπαυλα. Ο Γιονής φύγει έξω. Ο Μιαννάκης για τρίτη, είναι καθόλου καλό το σουτ. Προλαβαίνει όχι τελικά. Έχει πατήσει γράμμη ο Καλογιαννίδης. Δεν έχει αυτή την φάση. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλιάς κίνει στον Θεόδωρο Μανολάκη. Απόκληση 6 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Περάσει, αφήνει στον Γεροντάκη. Βρήκε χώρο. Στόχη στο σουτ, Παντελάκης βγαίνει κερδισμένος. Βλέπει το ρολόι, 3 δευτερόλεπτα πάει κοντά στον Κογιόνη. Θα τον νικήσει και ισοφαρίζει. Και έτσι οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο με το ισόπαλο. 30-30. Για πάλι στο παιχνίδι μας ξεκίνησε το μετράδιστο φακέτο της 12 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 30-30 βρισκόμαστε σε απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι. Συνεπίσης τώρα Πλαστιακός στην Κυροπόλη να εκτελεί στα 9 δευτερόλεπτα και να ξεκινάει με ένα τρίποντο. 33-30. Συνεχίζει να έχει άλλα νούμερα πίσω από τα 6-75 ο Κυροπόλης. Μιαννάκης, έφυγε στο παρκή ο Αβαγιάν. Σηκώθηκε, ο Γιόνης χέρισε το φάουλ στην συνέχεια της φάσης. Ανέφεραν οι Gunners τρίποντο, όχι καλό από τον Λεβέντη. Πήραν όμως το rebound φιλοξενούμενοι. Πίεση του ψηλότερου Αβαγιάν, ο οποίος έπεσε πάνω του και έκανε το φάουλ. Είναι το δεύτερο, νωρίς για τον Πλαστιακό και έχουμε βολές επίσης. Είναι καλή πρώτη, κατέληξε εκτός. 33-30, έχει και μια δεύτερη εκτέλεση. Θα τη χάσει και αυτή. Μάλιστα δεν ακούμπησε ούτε Στεφάνη δεύτερη. Χαλιάς, πήγε στον Γεροντάκη. Κρατάει πάνω από τα δεξιά. Έφτασε μια πάσα, βρήκε τον Αβαγιάν και αυτό σκόραρε από κοντά για το 33-32. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πρέπει να είναι και η πρώτη πόντη του Αβαγιάν στο μάτς. Πάνιας βρήκε χώρο, ένα καλό το σούτ του. Πυροπόλης θα δεχτεί το φάουλ τον Καλογιαννίδη, ο οποίος αναμένει σήκωσε το χέρι του. Κάνε το πρώτο μαδικό για τους Gunners, 2-1 τώρα τα ομαδικά. Το Δωρομανολάκης πήρε. Πανιάς έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Πανιάς ο οποίος θα μείνει με τον Αβαγιάν τώρα. Το Δωρομανολάκης με τον Κογιόνι. Θέλει να περάσει, συγκρούστηκε με τον Πάνια. Στο έδαφος ο Κογιόνις έπεσε πάνω
στον Γεροντάκη, υπάρχει στρώξιμο τον Αβαγιάν. Φαουλ είναι επιθετικό. Μπάλα περνάει στα χέρια των Gunners. Δείχνει να πονάει ο Κογιόνης. Φαίνεται όμως ότι μπορεί να συνεχίσει. Παναφέρει ο Πατσίκας. Πανιάς. Έχει ψηλά ο Τροχαλιάς. Κογιόνης εκβεθεί με τον Γεροντάκη. Θέλει να τον παίξει με το σώμα. Υπάρχει φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων. Πολύ νωρίς, ούτε καν έχω περάσει 2 λεπτά στην τρίτη περίοδο και έχω φτάσει στα 4 ομαδικά οι παίκτες του Πλαστιακού. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Ωστόσο δεν εκμεταλλεύονται τις βολές τους οι Gunners. Στοχεί τώρα στην πρώτη και ο Κογιόνης. Πέντε, 31. Φοδωρ Μανολάκης. Έβαλε το χέρι του ο Κογιόνης. Πέταξε εκτός την μπάλα. Στα 8 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. Πήρε ο Τροχαλιάς. Θα σηκωθεί για να πάρει την προσπάθεια και να βάλει το καλάθι. Για το 37, 31, στο συν 6 μπλε. Φορά ο Λεβέντης, θα δεχτεί το φάουλ. Πώς σου κάνει ο Τροχαλιάς, όπως λέει ο ρεφερί. Και έτσι συμπληρώνονται και τα 5 ομαδικά από την πλευρά των γηπεδούχων. Το Λεβέντη να είναι ήδη στημένος στην γραμμή για 2 βολές. Λεβέντης στη γραμμή. Χάνει την πρώτη. Ακόμα μια χαμένη, αν δεν κάνω σωστά. Πρέπει να είναι η τέταρτη. Χαμένη πολύ στην τρίτη περίοδο. Έρχεται και η πέμπτη χαμένη. Δεν αλλάξει το 37-31. Επιμέρους σκορ 7-1 τρίτο περίοδο. Τροχαλιάς έφτασε προς τα μέσα. Το ανάποδο λέει αύριο θα φέρει αποτέλεσμα. Στα χέρια, τα χέρια στην μπάλα. Και το Βελάκι δείχνει Gunners. Σωτηρίου τώρα στην θέση του Γεροντάκη για τον Πλαστιακό. Πιέζεται, βολεύει τον Φάνια, τελικά θα αποφέρει καρπούς η πίεση και στο Δερμανολάκη θα κλέψει. Θα έπεσαν κορνιά εδώ στην μπάλα. Πέχνουν του Πλαστιακού, πίεσαν ασφυκτικά τους αντιπάλους τους και τελικά βγήκαν κερδισμένοι με την κατοχή να περνάει στα χέρια τους. Τροχαλιάς. Παίνει στον Κυροπόλη. Καλογιαννίδη μπροστά του. Τα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι. Περνάει, κάνει το Eurostep, δεν τελειώνει καλά. Καλογιαννίδη τώρα για τους Gunners. Φινεί στον Πάνια. Βλέπει τις κινήσεις αυτός, επιλέγει να σουτάρει. Μπάλα και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ματσίκας στον Κογιόνι. Ωραία, θα ξεφύγει από τον Σωτηρίου, θα σηκωθεί για 2, η μπάλα συστημένη στα χέρια του ξανά, θέλει να βρει τον Λεβέντη, αυτός εκμηδιάστηκε. Έχασαν και πάλι οι Gunners, οι οποίοι θα υποπέσουν σε ακόμα ένα λάθος.
αλλά η φόρα των γηπεδούχων σταματήσει με το φαουλ που υπογειώνει επάνω στον Παντελάκη. Προχαλιάς εκτελεί για τρεις, κάνει έρμπολο όμως. Με μια βολή του Κογιόνι έχουν βρει οι Gunners στην τρίτη περίοδο, είναι κολλημένοι στους 31. Λεβέντης σε φύγει για τα μαρκαρίσματα, Πυροκαλογιαννίδης από τον Πάνια. Κογιόνις τώρα στα 5 δευτερόλεπτα το ρολόι, θα πρέπει να βιάσουν εδώ οι Gunners. Γυρίζει ο Κογιόνις, πολύ δύσκολη προσπάθεια, μαζεύει το ριμπάνο τον Χαλιάς και δέχεται το φαουλ τον Ακουνιανάκη. Δίνουν για τα χέρια τους οι δύο παίκτες. Είναι το τέταρτο αυτό. Τους Gunners κάθε φάουλο από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Αυτά τα 5 και 46 που απομένουν ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Σωτηρίου στον Τροχαλιά, ο οποίος είναι στη δεξιά πλευρά. Βάλει πλάτη τον Κογιόνι ο Παντελάκης, θα γυρίσει δεχόμενος το φάουλ. Φτάνουν τα 5 ομαδικά και οι Gunners, συμπληρωμένα ομαδικά και από τις δύο πλευρές τώρα. Και έχουμε βολές για τον ψηλό του Πλαστιακού. Αστοχή αυτό στην πρώτη. Και την δεύτερη, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι γηπεδούχοι. Πανιάς, Ματσίκας, νομίζω εκεί μπερδεύτηκε. Δεν θέλει να έχει κάνει κάτι καλύτερο, Θεοδωρο Μανολάκης. Σιροπούλης για τρεις. Έχει ώρα να φανεί η αλήθεια. Δεν θα βάλει το καλάθι τώρα. Καλογιαννίδης που βάλει σε αυτόν τον Λεβέντη. Μπάλα στα αριστερά, Πάνιας περνάει, θέλει να παίξει με τον Λεβέντη ξανά. Η μπάλα είναι για τον Πλαστιακό, ναι. Καθώς τελευταίος ακούμπησε ο Λεβέντης. Συνέχεια με Τροχαλιά και Θεόδωρο Μανολάκη. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Βρίσκει λίγο χώρο από τα αριστερά ο Θεόδωρο Μανολάκης, θα τελειώσει από τη φάση για το 39-31. 9-1 πλέον το νούμερο σκορ. Θυμίζω 30-30 έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Σπάνιας θα δεχτεί το φαουλ από τον Θεόδωρο Μανολάκη, ο οποίος τον πίεσε, αλλά τελικά δεν κλείτωσε το φαουλ. Βολές. Μέσα η πρώτη. 39-32. Χάνει την δεύτερη. Βρήκε τον Τυροπολί. Θα τελειώσει αυτό στη φάση. Επόμενος το φάουλ τον Καραμπέτσο. Σειρά του Τυροπολί τώρα να εκτελέσει βολές. Είναι μαρτυρίες από την πλευρά των Gunners. Τυροπολίς αστόχησε στην πρώτη. Βάλε την δεύτερη. 40-32. Καραμπέτσος σηκώνεται για δύο. Δεν έβαλε πολύ δύναμη. Τυροπόλης θα παίξει με τον Σωτηρίου. Η μπάλα κατέληξε
αν κάνω λάθος έτσι. Η Κυπεδούχη και ο Πάνιας τώρα βγάζει την επίθεση τους Gunners. Τον Ρωμανουλάκης είναι μπροστά του, του δίνει επιλογή για σκρίνη. Ο Ζούρος, Καραβέτσος από το πλάι, δεν μπορεί να ευστοχίσει Ζούρος. Μάζεψε Κύπρο του Τροχαλιά και του Τυροπόλη. Στο έδαφος ο Τυροπόλης, Καραβέτσος. Στα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι. Ο Πάνιας θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως. Σε καλύτερη θέση ο Παντελάκης καθαρίζει και βρίσκει για την πάσα εξαιρετικά στον Τροχαλιά, ο οποίος πατάει γκάζι και φεύγει στην άλλη πλευρά. Θέλει να αποφύγει τον Καλογιαννίδη. Δεν είναι για τόσο εύκολο. Υπάρχουν, τι έχει δοθεί, να δούμε. Φάουλ πάνω στον Τροχαλιά. Τον Καλογιαννίδη έχει γίνει. Από την πλευρά των Gunners, Κωνστακιώτης και Ακουμιανάκης πέρασαν στο παρκέ. Τροχαλιάς εκτελεί την πρώτη, θα την βάλει. 41-32. Γενικά σε αυτό το δεκάλεπτο δεν έχουμε δει εύστοχες δύο βολές. Δεν έχουμε δει δύο στα δύο μέχρι στιγμής, ούτε τώρα θα το δούμε. Δύο βολές από τον Τροχαλιά, 41-32 στο συν 9 ο Πλαστιακός. 3 και 12 ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Μιαννάκης. Ο Σαλκιώτης βγήκε στην περιφέρεια, θα πάρει ξανά. Θα εκτελέσει όλα για 3. Θετικό rebound του Ακουμιανάκη. Ποιος έχει βγάλει. Ο. Να δούμε τι έχει δοθεί. Όχι, έχει δοθεί φάουλ. Τον Παντελάκη έχει γίνει επάνω στον Ζούρο. Και έχουμε νέες βολές για τους Gunners αυτή τη φορά. Έξω η πρώτη. Το σέρι της μίας άστοχης βολής συνεχίζεται. Θα βάλει την δεύτερη ο Ζούρος, 41-33. Τρεις πόντους έχουν βάλει οι Gunners σε αυτό το δεκάλεπτο και οι τρεις έχουν έρθει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας και από τρεις διαφορετικούς παίκτες, Κογιώνης, Πάνιας και Ζούρος. Τυροπόλης τώρα θα φτάσει μέχρι το τέλος για το 43-33. Στρογγυλά στις 10 πόντους η διαφορά, 2-35. Πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, Μιαννάκης δίνει ύψος, θα καταλήξει μέσα η μπάλα, 43-35. Σωτηρίου. Πήρε ο Παντελάκης. Θα γλιτώσουν το λάθος οι μπλε. Τροχαλιάς κλείστηκε, βρήκε την πάσα στο πλάι. Σωτηρίου για τρεις, βρίσκει σίδερο. Παντελάκης μπροστά τον Ζούρο, θέλει να τον νικήσει. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης των Gunners. Το φάουλ είναι αμυντικό και σειρά του Παντελάκη να πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Νωρίτερα στις δύο βολές του αστόχησε και στις δύο, τώρα θα βάλει την πρώτη. 44-35. Έξω η δεύτερη. Τυροπόλης. Αλλά θα γίνει το λάθος στο λάθος. Καραμπέτσος. Μάζεψε ο Πατσίκας. Συμβρεθεί ο Κωνστακιώτης μόνος του. Δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Με επίθεση για τους Gunners. Πήρε ο Κουμιανάκης για τα αριστερά. Κερδίζει το φάουλ στον Παντελάκη. Θέλει να το παίξει στα πόδια. Του πήρε το φάουλ. Και έχουμε αλλαγή κιόλας για τον Πλαστιακό. Ο Γεροντάκης πέρασε στο παρκέ στη θέση του Τυροπόλη και ο Σμάγκη, και ο Αβαγγιάν, με συγχωρείτε, στην θέση του Παντελάκη, ο οποίος χρειάζεται και δύο ανάσες.
Έχασε την πρώτη βολή ο Ακουμιανάκης. Θα χάσει και την δεύτερη. Πέρασε ο Γεροντάκης. Ο Χαλιάς βλέπει απέναντι τον Θεοδωρό Μανολάκη. Θα ξαναβρει αυτός τον Τροχαλιά. Δεν προλάβει την μπάλα που περάσει εκτός. Καραμπέτσος. Χέρι με χέρι στον Κωνστακιώτη. Ασυνεννοησία εκεί με Ακουμιανάκη. Ποιος έκανε την κίνηση. Δεν την κατάλαβε ο Κωνστακιώτης. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Μπλε Πάνιας και πάλι στο παρκέ. Στην θέση του Πατσίκα. 1 και 10 στο ρολόι. Για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Τροχαλιάς είναι για 2 το σουτ και εύστοχο επίσης. 46-35. Στο συν 11 πλέον. Ο Πλαστιακός, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Καραμπέτσος. Στον κορυφή ο Ζούρος. Πανιάς. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Εκ νέου λάθος από την πλευρά των Γκάνερς. 7,9 στο ρολόι. Λογικά από μια επίθεση για τις δύο ομάδες. Το Χαλιάς θα πάρει ένα σουτ μέσα απόσταση. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 48-35. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Gunners. Ο Κουμιανάκης θέλει να πλησιάσει ο ίδιος. Έχουμε φάουλ στον Πάνια. Μέσα η πρώτη βολή. 48-36. Αυτή την τελευταία επίθεση, 8 δευτερολέπτων. Ροντάκης θέλει να επαναφέρει. Βρίσκει τον Σωτηρίου. Τροχαλιά στα 5. 3 δευτερόλεπτα, 2. Έχασαν οι γηπεδούχοι. Ο Σακιώτης έπρεπε να εκτελέσει. Και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 48-37. Πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο, η οποία βρίσκει τον Πλαστιακό να προηγείται 48-37, στο σύν 11 η διαφορά. Το Δρομανουλάκη θέλει να την ανεβάσει. Το rebound στα χέρια και πάλι τον Μπλε. Και ο Ροντάκης θα το πάρει κι αυτός και θα το βάλει κιόλας. 51-37. Και ο Ροντάκης μπαίνει στο κόλπο για το σύν 14 του Πλαστιακού. Ο Γιόνης από κοντά θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 51-39. Από μια παρατήρηση σε Ακουμιανάκη και Τυροπόλη. Συνεχίζει τώρα η δράση με τον Τυροπόλη να κατεβάζει. Για πίσω, είναι στον Αβαγγιάν, θα επιχειρήσει για τρεις αυτός. Δε και σίδερο. Το Χαλιάς έχει όρθει το βλέμμα του. Ο Αβαγγιάν του δίνει το σκρίν, έχει μείνει με κοντύτερο. Δεν θα παίξει μαζί του. Η Γεπεδούχη και ο Γεροντάκης θα κάνει βήματα. Ένα κοντά λεπτά εδώ το μισμάτς. Υπέξει το συμπλαστιακού. Και
το δεν του σε καλό τελικά. Μαζεύει τώρα ο Πάνιας, αφήνει στον Κογιόνι. Έχει λίγο χώρο αυτός για να επιχειρήσει ένα τρίποντο και να το βάλει. 51-42, είπαμε, κάνει πολύ καλή δουλειά και μακριά από την ρακέτα ο Κογιόνις. Δεν πρέπει να το αφήνει τόσο χώρο η μπλε. Ρίχνει τώρα την διαφορά στους 9. Γεροντάκης από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Βαγκιάνο όμως είναι εκεί για να μαζέψει. Εδώ ο Μανολάκης από αρκετά μακριά. Μεγάλο το σουτ. Ο Γιόνις αφήνει τον Καραμπέτσο. Πάνιας. Δεν πέρασε η πάσα Τυροπόλης Νίκη. Κατεβάζει κιόλας 3-3. Ρίχνει ταχύτητα τελικά για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι γηπεδούχοι. Τροχαλιάς δεν βιάζεται, αφήνει στον Αβαγκιάν. Προσποιήθηκε στον Τροχαλιά. Αυτός θα το πάρει όμως από την κορυφή. Αβαγκιάν στο επιθετικό rebound. Γυρίζει και σκοράρει. 53-42. Θα περάσει Αδράνης εδώ η άμυνα των γηπεδούχων. Καραμπέτσος βρήκε ορθάνη στο διάδρομο για το 53-44. Τυροπόλης 7 και 15 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Πήρε ο Αβαγκιάν εκεί στην κατάλληλη θέση για αυτόν. 55-44 στο σύν 11 και πάλι ο Βλαστιακός. Εδώ ο Αβαγκιάν γίνεται περισσότερο συμμετοχικό στο παιχνίδι και στην επίθεση του Βλαστιακού. Έχει πάσα για τον Ακουμιανάκη. Υπάρχει φαουλ τον Τυροπόλη. Θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Αστοχή στην πρώτη ο Κουμιανάκης. Βάζει την δεύτερη. Γεροντάκης. 45 το σκορ. Τώρα είναι το χέρι του Καραμπέτσος. Θα κάνει το φάουλ που είναι το πρώτο και για τους Gunners. Ωστόσο είναι το τρίτο φάουλ του Καραμπέτσου. Τυροπόλης. Εκτελεί. Έπεσε πάνω του Ακουμιανάκης. Έχουμε τρεις βολές για τον παίχτη του Βλαστιακού. Του δίνει ευκαιρία για τρεις εύκολους πέντους ο Ακουμιανάκης. Ενώ αυτό είναι και το δεύτερο φάουλ που κάνει που κάνουν οι Gunners στην τέταρτη περίοδο. 1-2 είναι τα ομαδικά τώρα. Χάνει την τρίτη, μία στις τρεις. Παραμένει το σκορ στο 56-45. Καραμπέτσος. Κογιόνις ακόμα ένα δικό τρίποντο από μία θέση που του αρέσει. Κουμιανάκη στη δεύτερη ευκαιρία, ίδια η κατάληξη όμως. Και ο Δυροπόλης καθάρισε τη φάση. Διακοπή. Αυτός έχει χτυπήσει. Ο Ακουμιανάκης θα πέρασε εκτός. Στην θέση του πέρασε ο Λεβέντης. Τυροπόλης. Ανάμεσα από δύο φτάνει κοντά στη ρακέτα και θα τελειώσει τη φάση. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια τον Τυροπόλη. Δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς.
και ανεβάζει το σκορ στο 58-45 πλέον. Πανιάς. Έχετε το φάουλ. Τον Θεοδωρο Μανολάκη. Μια παρατήρηση. Στον παίχτη του Πλαστιακού. Ο Γιόνης πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν, δεν μπορούσε να βάλει το καλάθι. Το Δωρομανολάκης πιέζεται. Να ξεφύγει όμως από τον Πάνια. Φτάσει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Δυναμικά ο Σωτηρίου θα κλέψει. Και η μπάλα είναι για τον Πλαστιακό. Έκοψε την πάσα στην συνέχεια ο Πάνιας. Με την κατοχή θα παραμένει στις μπλε. Έχουμε και time out για τους γηπεδούχους. Συνέχεια στο μάτς μετά το time out του Πλαστιακού με τον Τυροπόλη να μπαίνει από την επαναφορά. Έριξαν δύο πάνω του. Είναι και οπτικό πεδίο αυτής τον Γεροντάκη. Σωτηρίου τώρα στα 9. Εκτελεί για 3. Να το τρίποντο που τόσο έψαχνε ο Σωτηρίου. Θα το βρει την κατάλληλη στιγμή για να στείλει την ομάδα του στο 61-45. Στο σύν 16 πλέον ο Πλαστιακός. Πάνιας βρήκε χώρο, έφτασε κοντά. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση για το 61-47. Παναφορά φέρνει την μπάλα στα χέρια του Θοδωρο Μανολάκη. 4-45 ακόμα για την ολοκλήρωση. Άγιο πίσω από την Πλαστιακού. Ανεβαίνει ο Βαγιάν να του δώσει το screen. Καραμπέτσος μένει πάνω του. Γυρίζει, ο Βαγιάν έχει μείνει μόνος του καθώς ο Γιόνης έκλεισε πάνω στο Θοδωρο Μανολάκη. Δεν υπήρχε κάποια βοήθεια. Έγινε το 63-47. Η διαφορά όλο και ανεβαίνει. Καραμπέτσος από πολύ μακριά. Δεν θα το βάλει. Μαζί με το Θοδωρο Μανολάκη ζητάει γερεμία. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Κατεβάζει ο ίδιος. Αλλά και πάλι στα χέρια του. Προσπίτε. Θέλει να πλησιάσει η Αβαγιάν. Πίεση. Δεν θα κερδίσει κάτι καλό. Πανιάς. Δυνατή η πάσα του, θα καταλήξει εκτός. Και η κατοχή είναι για τον Πλαστιακό. Παντελάκης και Τροχάλιας επέστρεψαν στο παρκέ. Ενώ ο Κουνιανάκης έχει περάσει επίσης το μάτς για τους Gunners. Αμυντικό φάουλ από τον Πάνια. Είναι το τρίτο αμυντικό φάουλ για τους Gunners. 2-3 τώρα. Τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Γεροντάκης. Σωτηρίου. Γεροντάκης θα περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα, θα σκοράρει κιόλας. 65-47 στο συν 18 πλέον ο Πλαστιακός, ο οποίος ελέγχει τα πράγματα. Το μάτς έχει πάει εκεί όπου ακριβώς θέλουν οι μπλε, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν αυτή την μεγάλη διαφορά, καθώς θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμη εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα, καθώς υπενθυμίζω πως η πρόκληση θα κρυθεί στην τελική διαφορά και όχι στις νίκες. Λεβέντης ασοχή στην βολή. Δεν τα έχουν πάει καλά σήμερα αυτό το συγκεκριμένο σημείο οι Gunners. Βάζει την δεύτερη για το 65-48. Το Θοδωρο Μανολάκη. Υπάρχει φάουλ τον Ακουμιανάκη. Πίνει στον Παντελάκη.
Μπαλά έξω, Τροχαλιάς. Αλλάζει κατεύθυνση. Του φύγει όμως η μπαλά. Θα πάρει ο ίδιος. Αλλάζει όμως χέρια η καλοσύμερα το λάθος του Βλαστιακού. Μανιάς. Γιαννάκης. Πάει προς τα μέσα, υψώνει. Πάλι φάουλ. Τρίτο φάουλ αυτό για τον Γεροντακή. Ακόμα το δωρο Μανουλάκης κρατάει. Όπως όλα δείχνουν, ο Βλαστιάκος θα πάρει την νίκη απόψε. Απλώς μένει να δούμε ποια θα είναι και η τελική διαφορά του παιχνιδιού. Αυτή έχει και τη μεγαλύτερη σημασία απόψε. Πανιάς μάζεψε. Να ακολουθεί γρήγορα ο Τροχαλιάς, η μπάλα έξω. Καλογιαννίδης βρίσκει τον Λεβέντη από το πλάι, αυτός θα στοχίσει. Φτάνει στον Τροχαλιά. Ζητάει ο Σωτηρίου. Λέγει τον Παντελάκη ο Τροχαλιάς. Σε οργανωμένη επίθεση έτσι. Η γηπεδούχη Σωτηρίου έκανε την κίνηση. Το δωρο Μανουλάκης πατάει γερά, σηκώνεται για δύο. Το βάζει για το 67-48. Γιαννάκης από κοντά μειώνει, 67-50. Γεροντακής, σαν Θοδωρο Μανουλάκη. Βλέπει αυτές τις επιλογές έχει. Ζητάει κίνηση, Γεροντάκη πήρα τα δεξιά, δίνει ύψος. Δεν θα του κάνει όμως ο Χατήρη μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Πέρασε ο Πανιάς. Πολύ καλή άμυνα του Τροχαλιά, ο οποίος θα κλέψει. Μπροστά έχει φύγει ο Σωτηρίου και ο Θοδωρο Μανουλάκης. Σωτηρίου θα τελειώσει τη φάση με το δεξί lay-up για το 69-50. Τελευταία 54 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Πανιάς αφήνει στον Πατσίκα. Γιαννάκης γυρίζει. Ο Γιόνης έχει βρεθεί κατά την αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα σκοράρει. 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Εδώ ο Θοδωρο Μανουλάκης. Τροχαλιάς θα το πάρει από την γωνία. Δεν θα το βάλει όμως. Πόντο, αστοχό. Πάλι Πάνιας. Κυροκογιώνης. Θα επιχειρήσει και αυτός για τρεις. Το χάνει. Τελευταία 17 δευτερόλεπτα. Κυρογεροντάκης. Υπάρχει φάουλ. Πάνω στον Τροχαλιά, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να έχει γίνει. Γι' αυτό οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Για να εκτελέσει δύο βολές ο παίκτης του Βλαστιακού. Αστοχή στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. Για το 70-50. Πανιάς. Μπαίνει στο πλάι. Αγίπασα ο Κογιώνης όμως θα είναι για να διορθώσει. Σταλκιώτης θα το πάρει. Είναι άστοχο ο Κογιώνης στην δεύτερη ευκαιρία, θα μένει και αυτή. Φινάλ λοιπόν του παιχνιδιού.
Νίκη για τον Βλαστιακό, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή αρχή στα playoffs της Evolution League. Θα επικρατήσει με 70-50 και έτσι παίρνει καβάτζα αυτή την διαφορά των 20 πόντων εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα.